δημοκρατία δεν υπάρχουν συμβιβασμοί και ημίμετρα. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν διαδικασίες που όλοι οφείλουμε να σεβόμαστε. Η κυβέρνηση πρέπει να συμμορφωθεί με την δημοκρατική νομιμότητα και με την απόφαση της δικαιοσύνης. Όσο κι αν κάποιοι γνωρίζουμε ότι ασκούν πιέσεις προκειμένου να τις στραβουλήσουν. Οι θεσμοί δεν στραβουλίζονται. Οφείλει άμεσα να σταματήσει η παρανομία της διακοπής εκπομπής σήματος της δημόσιας τηλεόρασης και της δημόσιας ραδιοφωνίας. Με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν υπάρχουν απολύσεις. Η ΕΡΤ παραμένει διότι δεν μπορεί να σταματήσει η εκπομπή σήματος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Και βεβαίως οι διαδικασίες που πρέπει να προχωρήσουν αφορούν την κοινοβουλευτική διαδικασία. Είναι αδιανόητο να έχουμε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία στερείται κάθε νομιμότητα συνταγματικής αλλά και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και να αρνείται με μεθοδεύσεις την κυβέρνηση και το Προεδρείο της Βουλής να φέρει προς συζήτηση την ουσία που αφορά την πρόταση νόμου που κατέθεσε τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και άλλα κόμματα σε σχέση με την ίδια την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι ο αγώνας των εργαζόμενων της ΕΡΤ ένας αγώνας για δημοκρατία και κοινωνική συνοχή που δεν αφορά μονάχα τους 2.600 εργαζόμενους της ΕΡΤ, αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού. Είναι ένας αγώνας που έχει μόνο μία δυνατότητα, την οριστική νίκη, την οριστική υποχώρηση της επιδίωξης του Πρωθυπουργού να διακόψει, να καταργήσει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Δεν υπάρχουν συμβιβασμοί σε αυτό. Καλούμε τον Πρωθυπουργό να συμβιβαστεί με την νομιμότητα. Καλούμε και τους δύο κυβερνητικούς εταίρους να κατανοήσουν ότι σήμερα κρίνεται η δημοκρατία και ότι δεν μπορεί να συμβιβάζονται με λύσεις που οδηγούν τους εργαζόμενους στην κρεμάλα. Τέτοιου είδους λύσεις δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Και σε τελική ανάλυση, λύσεις ερήμη της κοινωνίας δεν μπορούν πια να γίνουν αποδεκτές. Ό,τι και αν αποφασίσουν δεν έχει ραγίσει το γυαλί της τρικομματικής κυβέρνησης. Έχει ραγίσει η νομιμοποίηση της κοινωνίας και του λαού μας σε μια κυβέρνηση που υλοποιεί τη βαρβαρότητα με μεθοδεύσεις αντιδημοκρατικές. Ως εκ τούτου εμείς τους καλούμε σήμερα να συμμορφωθούν με την νομιμότητα, ιδάλλως να γνωρίζουν ότι ο αγώνας του λαού μας για την διατήρηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής θα είναι αγώνας ανέντοτος μέχρι την τελική νίκη.